Γεια σας, είμαι η Αναστασία. Έχω την επιχείρηση Fruit Stories Έδεσα, που είναι μια επιχείρηση που φτιάχνει μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού και σιρόπια στην Έδεσα και είμαι εδώ για να σας μιλήσω για την εμπειρία μου από την επιχείρησή μου και από το ζήτημα των επιχειρήσεων γενικά. Λοιπόν, στην πρώτη φωτογραφία βλέπετε εμένα πριν 2 χρόνια στο Orange Grove, όπου ξεκίνησαν όλα. Στη δεύτερη εμένα με βλέπετε στην Αγκρότικα, όπου παρουσιάζουμε τα προϊόντα μας. Και στη τρίτη φωτογραφία βλέπετε εμένα και κάτι πάρα πολύ καλούς φίλους σε μια συνάντηση που είχαμε τις προάλλες με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτά σας τα δείχνω γιατί θέλω να σας πω ότι όλα αυτά μπορείτε να τα πετύχετε πολύ πιο εύκολα από ό,τι φαντάζεστε. Είναι πάρα πολύ απλό το να βρεθεί κανείς σε μια θέση να συναντάτε με έναν υπουργό και είναι και πάρα πολύ ανώδυνο να ξεκινήσει κανείς μια επιχείρηση και να την πάει εκεί που αυτός θέλει. Και σας το λέω αυτό γιατί εδώ είμαι εγώ στο κρεβάτι, όπου το κρεβάτι είναι ο φυσικός μου χώρος και περνάω συνήθως τη μισή μέρα μου εκεί, καθώς έχω και ένα χρόνιο νόσημα το οποίο λίγο με ταλαιπωρεί. Τώρα, προσπαθώντας να φτιάξω την παρουσίαση από την πλατφόρμα που χρησιμοποίησα, πατώντας την αναζήτηση φωτογραφίες για τις επιχειρήσεις, βρήκα αυτές εδώ που βλέπετε, που σημαίνει μάλλον ότι ένας επιχειρηματίας πρέπει να είναι άντρας, να έχει πάρα πολλά λεφτά, να φοράει κοστούμια, να θέλει να κατακτήσει τον κόσμο, να γίνει δισεκατομμυριούχος και όλα αυτά τα ωραία, τα οποία βεβαίως μπορεί να θέλει να τα κάνει κανείς και εσείς μπορείτε να θέλετε να τα κάνετε, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Τι είναι όμως απαραίτητο και τι ορίζει μια επιχείρηση επιτυχημένη? Δηλαδή, πρέπει οπωσδήποτε όλοι να γίνουμε δισεκατομμυριούχοι, να έχουμε μια καινοτόμα ιδέα η οποία θα ταράξει τα νερά και θα δημιουργήσει έναν τόρο και θα έρθουν οι επενδυτές και θα γίνουμε πλούσιοι με τα τζέτ μας και όλα αυτά? Η απάντηση, κατά την άποψή μου, είναι ότι επιτυχημένη είναι μια επιχείρηση η οποία έχει πετύχει το στόχο που εμείς έχουμε θέσει για αυτήν. Οπότε, αν όντως ναι, ο στόχος σας είναι τα δισεκατομμύρια, θα έχετε πετύχει το στόχο με το πρώτο δισεκατομμύριο. Αν ο στόχος σας είναι να φτιάξετε κάτι μικρό, το οποίο θα καλύπτει τα έξοδά σας, τα προστοζήν της οικογένειάς σας και των υπαλλήλων σας, και αυτό είναι ένας αξιοπρεπέστατος στόχος. Το θέμα είναι πώς τα πετυχαίνουμε αυτά και ποια είναι τα προβλήματα που μπορεί να συναντήσουμε. Φήμες λένε ότι πρέπει κανείς να έχει πάρα πολλά λεφτά ή τουλάχιστον λεφτά για να ξεκινήσει. Αλλά εμένα η εμπειρία μου έχει δείξει ότι υπάρχουν άντρες κυρίως, οι οποίοι έχουν τα χρήματα, θεωρούν ότι έχουν μια καλή ιδέα από το να ανοίξουν ένα καφέ, μια επιχείρηση, μια επιχειρηματική ιδέα στον κόσμο των τεχνολογιών και η επιχείρηση αυτή αποτυγχάνει. Άρα λοιπόν δεν είναι λύση απαραίτητα το να έχεις χρήματα. Επίσης θέλω να σας πω ότι χρήματα για οποιαδήποτε ιδέα μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ εύκολα, μέσα από προγράμματα, μέσα από φορείς, μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα, μέσα από τον ΟΕΔ. Οπότε δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας σαν ένα εμπόδιο. Επίσης, θα σας πει κανείς ότι έπρεπε να μπλέξει με υπαλλήλους, με επιχειρήσεις, με γραφειοκρατία. Και εδώ πέρα έχω έναν αντίλογο με την έννοια ότι, okay, πλέον είμαστε στο 2021, οτιδήποτε θέλουμε να μάθουμε μπορούμε να το βρούμε διαδικτυακά, μπορούμε πολύ εύκολα να ληφθούμε και να ξεπεράσουμε έναν υπάλληλο ο οποίος μας κάνει νερά, ακόμα και στο συνήγορο του πολίτη μπορούμε να απευθυνθούμε. Οπότε και αυτό θεωρώ ότι δεν είναι εδώ κάτι που θα έπρεπε να σας σταματήσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χρόνο, σίγουρα έχετε δει που ο ΤΑΔΕ πάρα πολύ πετυχημένος ξυπνάει στις 5.30 και πρέπει να είναι παραγωγικός και να κάνει όλα αυτά και να είναι όλη μέρα σε ένα τρέξιμο και πώς περνάνε την ώρα τους και τι κάνουν όλοι πετυχημένοι. Εντάξει, ναι, μπορείτε να το κάνετε αυτό. Εγώ στις 5.30 ξυπνάω μόνο όταν είναι να πάω στο χωράφι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τρέχετε από το πρωί μέχρι το βράδυ αν δεν το θέλετε για να κάνετε κάτι πετυχημένο. Εγώ λόγω της κατάστασης μου έχω περιορισμένο χρόνο για να ασχολούμαι με την επιχείρηση. Παρ' όλα αυτά, λίγο πιο αργά από ότι κάποιος άλλος έχω καταφέρει και έχω κάνει κάποια βήματα τα οποία δεν τα θεωρώ αποτυχία. Σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό, που θα πρέπει να έχουμε μια ιδέα που θα ξεχωρίσει και θα είναι κάτι μοναδικό και ασυναγώμιστο, εγώ θα σας ξαναπώ ότι πουλάω μαρμελάδες. Και δεν χρειάζεται ούτε να είναι κανείς καινοτόμος γιατί πουλάω μαρμελάδα κεράση και δεν χρειάζεται ούτε να έχει κάποια γνώση, κάποιο πανεπιστήμιο ή κάποιο μεταπτυχιακό, οπότε δεν χρειάζεται να φοβάστε αυτά.
Τώρα, τι μπορεί όμως να συναντήσετε το οποίο θα σας πάει πίσω. Μπορεί να συναντήσετε σεξισμό. Σίγουρα θα έρθει ένας καλοπροαίρετος άντρας, οποιασδήποτε ηλικίας, ο οποίος θα σας πει, έλα εδώ να σου πω εγώ τι πρέπει να κάνεις και τι πρέπει να αποφύγεις και τι πρέπει να δεις. Σίγουρα θα υπάρξουν άνθρωποι από όλα τα φύλλα και όλες τις ηλικίες που θα σας πούνε ότι μα καλά αυτό δεν πρόκειται να πετύχει, ή πού πας να πλέξεις τώρα, ή μα καλά μαρμελάδες, όλος ο κόσμος πουλάει μαρμελάδες. Και αυτά τα δύο θα πρέπει να τα αγνοήσετε, να προσπαθήσετε να δυναμώσετε τον εαυτό σας ώστε να τα ξεπερνά χωρίς κόπο. Αλλά και άλλα δύο που μπορεί να σας δυσκολέψουν πάλι κατά την άποψή μου είναι η ανασφάλεια ότι δεν θα τα καταφέρετε, γιατί φαντάζει πάρα πολύ τρομακτικό, και ότι θα πρέπει να τα έχετε όλα τέλεια και τακτοποιημένα και στην καλύτερη τους κατάσταση, ώστε να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας, να κάνετε το βήμα. Τα κατανοώ, τα έχω περάσει κι εγώ, αλλά τελικά η ζωή δεν μας αφήνει να λειτουργούμε έτσι και προχωράει χωρίς εμάς. Αριστερά σας έχω το πρώτο μας λογότυπο που έγινε στο πόδι πριν 2 χρόνια μέσα από τα μαθήματα του Oran Grove, λίγο με το τυπογράφο μας εδώ στην Έδεσα, και βγήκε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Εδώ είναι το εξαιρετικό, το τέλειο που το δουλέψαμε με τον επαγγελματία γραφίστα, που βάλαμε όλη μας την αγάπη και όλη μας τη γνώση από τα σεμινάρια και φτιάξαμε ένα πάρα πολύ ωραίο λογότυπο, το οποίο μας πήρε και 1,5 χρόνο. Αριστερά σας έχω την εξέλιξη, οπότε ξεκινήσαμε με ένα βαζάκι από ένα σιρόπι σίκου. Βγάλαμε μία πρώτη γρήγορη βιαστική συσκευασία και τελικά έχουμε ένα τελικό προϊόν το οποίο έχει όλα τα χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να έχει ένα προϊόν για να κερδίσει μία θέση σε ένα ράφι. Όμως αυτό εδώ είναι το καινοτόμο, το μοναδικό, το ανεπανάληπτο προϊόν, αλλά οι μαρμελάδες μας πουλάνε πολύ καλύτερα. Θα ξαναπώ ότι είναι μαρμελάδες και δεν είναι αστροφυσική. Τι χρειάζεται πάλι κατά τη γνώμη μου για να πετύχει μια επιχείρηση ή για να ξεκινήσουμε κάτι? Θα πρέπει να βρείτε έστω και ένα μικρό πράγμα, πιστεύω, το οποίο θα αγαπάτε σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί θα υπάρξουν πάρα πολλά που δεν θα θέλετε να τα κάνετε και θα δυσκολεύεστε πάρα πολύ, όπως και εγώ. Θα πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτό το εγχείρημα, πάλι κατά τη γνώμη μου, με σεβασμό και ως προς τον εαυτό σας, αλλά και προς τον κοινό το καταναλωτικό το οποίο απευθύνεστε. Να μην τα παρατήσετε εύκολα. Στα εμπόδια που θα συναντήσετε, να μην κρατήσετε παροπίδες ότι αφού εγώ έτσι ξεκίνησα, έτσι θα πρέπει να συνεχίσω και άρα σταματώ, γιατί και εμείς με πετμέζι σίκο ξεκινήσαμε, που είναι το ανεπανάληπτο, και μαρμελαδίτσες, γλυκά κουταλιού και μια χαρά. Και να έχετε υπομονή, γιατί ναι, μπορεί κάποιος να πετύχει σε μία μέρα και να έρθουν οι επενδυτές και να του δώσουν πάρα πολλά λεφτά και να λύσει το πρόβλημά του, αλλά μπορεί να έρθει και σε 2 χρόνια, μπορεί να έρθει και σε 3. Παρ' όλα αυτά, να έχετε χτίσει τόσο γερές βάσεις που δεν θα μπορεί να σας κουνήσει κανείς ούτε για 3, ούτε για 13, ούτε για 23 χρόνια. Τώρα, κλείνοντας, θα ήθελα επίσης να σας πω ότι το να κάνω μία παρουσίαση είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που πρέπει να κάνω από όταν ξεκίνησα την επιχείρησή μου. Πριν 2 χρόνια ήταν αδιανόητο να μιλήσω σε κόσμο, σε οποιοδήποτε κοινό. Παρ' όλα αυτά, παρακολούθησα τα μαθήματα με πάρα πολύ επιμέλεια. Κατάφερα να σας μιλήσω σήμερα εδώ και σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις. Και θέλω με αυτό να σας πω 2 πράγματα. Το ένα είναι, όσο και να φοβάστε κάτι, μπορείτε να βρείτε τρόπους να το λύσετε και μέσα από σεμινάρια και μέσα από το διαδίκτυο, από το οποίο μπορείτε να πάρετε πια πληροφορίες για το οτιδήποτε που μπορεί να σας βοηθήσει. Και όντως, στην αρχή θα χρειαστεί να κάνετε λίγο από τα πάντα, γιατί πιθανόν δεν θα έχετε τα χρήματα να προσλάβετε το προσωπικό, αλλά ούτε αυτό πρέπει να σας φοβίζει. Και θα σας πω και την ερώτηση που είχα κάνει στον εκπαιδευτή μου, αφού μας έκανε όλα τα σεμινάρια και του είπα, «ΟΚ, όλα καλά, ακολουθούμε όλους τους κανόνες, πάμε, τα κάνουμε, τα εφαρμόζουμε». Τι γίνεται με αυτό το απόλυτο άγχος και τον τρόμο που αισθάνεται κανείς όταν έρχεται η ώρα να μιλήσει σε κάποιον? Και αυτός ο εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος ήταν ένας απίστευτος ομιλητής, γύρισε και μου είπε, «Μα είσαι σοβαρή? Αυτό δεν ξεπερνιέται ποτέ. Ξέρεις πόσα χρόνια μου πήρε να περπατάω πάνω στη σκηνή χωρίς να τρέμω ότι θα σκοντάψω?» Οπότε θέλω να καταλήξω στο ότι δεν χρειάζεται να συγκρίνετε τον εαυτό σας με τους άλλους και να θεωρείτε ότι οι άλλοι τα καταφέρουν καλύτερα. Όλοι είμαστε άνθρωποι.
όλοι τα ίδια πράγματα πάνω κάτω φοβόμαστε. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι αυτό που μπορείτε θα κάνετε και πιστέψτε με ότι αν το κάνετε με συνέπεια και αγάπη και αν αποφασίσετε ότι δεν θα σταματήσετε να μαθαίνετε επειδή δεν μπορείτε να τα ξέρετε όλα, θα έχει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και θα μπορέσετε να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, να μην διστάσετε σε τίποτα και να είστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρετε.